Στο κυνήγι με τις γλίτσες πήραν οι αγρότες νωρίς το πρωί, ματ και περιπολικά στο κέντρο της Αθήνας. Οι αγρότες από την Κρήτη είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν πληροφορήθηκαν ότι στην πλατεία Καραϊσκάκη η αστυνομία εμποδίζει να συνεχίσει την πορεία του ένα αγροτικό αυτοκίνητο φορτωμένο με αγροτικά προϊόντα. Αμέσως μετά, ομάδα αγροτών έφυγε από το Υπουργείο και κατευθύνθηκε στην πλατεία Καραϊσκάκη, όπου πραγματικά εκτελήθηκαν πρωτόγνωρες σκηνές με αγρότες να παίρνουν στο κυνήγι άνδρες των ΜΑΤ αλλά και περιπολικά. Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση έγινε ακόμη πιο έντονη έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένας αγρότης από την Κρήτη, απευθυνόμενος σε αστυνομικές δυνάμεις, τους λέει «Βγάλτε τα κράνη». Πάντως να σημειωθεί πως τα επεισόδια γίνονταν σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες. Χρησιμοποιήθηκαν πέτρες, χημικά, σπασμένα τζάμια και μάχες σώμα με σώμα σε ένα πολεμικό τοπίο. Βγάλτε τα κράνη, Έλληνες είστε κι εσείς! Βγάλτε! 300 στάρικα θα παίρνετε! Αυτά εδώ είναι τα παιδιά σου σένα! Εσένα είναι τα παιδιά σου! Εσένα είναι τα παιδιά σου εδώ! Είναι τα παιδιά σου! Είναι στην ηλικία των παιδιών σου όλοι! Δεν είναι κλέφτες! Κλέφτες δεν είναι κανείς! Διαφορές δεν έχουμε! Έπρεπε να είστε μαζί μας! Αφήστε κάτω τα κράνη και τα σπίδες ήρεμα! Δεν θέλω μασαρίες! Οι μισοί είστε πατεράδες εδώ πέρα! Οι μισοί! Γιατί αναβάλλετε! Γιατί αναβάλλετε! Εσάς εδώ μπροστά, εσάς! Οι βρωμιάριδες!